κοντά μας έχουμε ένα πολύ καλό φίλο, το Γιώργο Τσαριανίδη, ο οποίος είναι μελετητής και σύμβουλος επενδύσεων από το Ιωάννινα. Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα έχει να μας πει σήμερα. Να καλημερίσουμε τον κύριο Τσαριανίδη. Καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Τσαριανίδη, και καλή χρονιά. Καλημέρα κύριε Χαλκίδη, χρόνια πολλά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι πάντα επιτυχίες, πάντα δυνατός και επαγγελματικά, αλλά και κάθε επιτυχία στην οικογένειά σας και χαρά. Πιστεύω... Εύχομαι επίσης το ίδιο και καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως γνωρίζουμε ότι το ΕΣΠΑ είναι ένας πολύ δυνατός μοχλός ανάπτυξης, είτε για ανέγερση, είτε για επέκταση, είτε για εξυγχρονισμό των επιχειρήσεών μας. Όχι μόνο βέβαια τουριστικών επιχειρήσεων, και στον αγροτικό τομέα μπορεί να βοηθήσει. Θα ήθελα να μας πείτε λιγάκι σε ποια φάση βρισκόμαστε για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, αν υπάρχουν καινούργια προγράμματα, αν έχει κλείσει το προηγούμενο. Να μας αναφέρετε λίγο 2-3 πραγματάκια. Ποια είναι η κατάσταση του ΕΣΠΑ αυτή τη στιγμή στη χώρα μας? Ναι, πράγματι το ΕΣΠΑ αποτελεί ένα ίσως το σημαντικότερο εργαλείο ανάπτυξης τα τελευταία 20 χρόνια στη χώρα. Είτε το βαφτίζουμε κοινωνικό πλαίσιο στήριξης, είτε το βαφτίζουμε ΕΣΠΑ, όπως τα δύο τελευταία. Και μια και η ανάπτυξη είναι η λέξη κλειδί σε αυτή τη χώρα τα τελευταία 7-8 χρόνια, προφανώς και αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να το τρέξουμε, γιατί τα ωφέλη του είναι πολλά και καλά για όλους. Θεωρώ όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, θεωρώ ότι θέλουμε καθοδήγηση για να απορροφήσουμε τα προγράμματα και κατάρτιση για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε. Κάπου έχουμε λίγο ένα θεματάκι όλοι μας, ναι, γενικότερα. Και όχι, είναι αλήθεια ότι επειδή στην Ελλάδα τα προγράμματα είναι έχουν μεγάλη σχέση με το ποιος κυβερνάει δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ένα πρόγραμμα παντός καιρού, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, το οποίο η κάθε κυβέρνηση θα είναι υποχρεωμένη να το υλοποιήσει. Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό. Με αποτέλεσμα μια κυβέρνηση, όχι μόνο συγκεκριμένη και οι προηγούμενες, να βγαίνουν στην επιφάνεια, να τους φέρνει ένα χρονικό διάστημα να προσαρμοστούν, να μάθουν τι είναι το ΕΣΠΑ, ναι, να χάνεται ο πολύτιμος χρόνος και μετά να βγαίνουν προγράμματα με σπασμωδικές κινήσεις, τα οποία ο επενδυτής βρίσκεται και πιάνεται εξαπίνης, διότι εκεί που υπήρχε μια επενδυτική απραγία καλείται μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα και να πάρει σοβαρές αποφάσεις και να υλοποιήσει μεγάλα επενδυτικά προγράμματα. Οπότε θα συμφωνήσω μαζί σας ότι και ο επενδυτής, δηλαδή και ο αυτός που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα, χρειάζεται μια εξειδίκευση και μια κατάρτιση πριν ξεκινήσει να υλοποιεί το πρόγραμμα, και είναι και μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Από την άλλη, βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα έχει να κάνει με τη στρατηγική και το σχεδιασμό της κάθε κυβέρνησης. Όσον αφορά την τρέχουσα συγκυρία, είμαστε στη διαδικασία κλεισίματος του παλαιού ΕΣΠΑ, το οποίο έκλεισε οριστικά για το 95% των προγραμμάτων στις 31 12 του 16 για το κράτος, γιατί για τις επιχειρήσεις έκλεισε το 31 του 15. 95% είναι καλό, έτσι, καλό ποσοστό. Επιτυχώς, πράγματι. Το κλείσιμο του έγινε με το μεγάλο πρόγραμμα του ΠΕΠ, το οποίο έφτασε περίπου το 1 δισεκατομμύριο, στο οποίο έπιανε πολλούς κλάδους, και τη μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες και φυσικά τον τουρισμό. Θεωρώ ότι ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε αρκετά μεγάλη επιτυχία, το οποίο έτρεξε μέσω από τον ΕΦΠΑΕ, ο οποίος για την περιοχή μας, ο αρμόδιος εταίρος, είναι διαχειριστική πατρών. Θεωρώ ότι πήγε αρκετά καλά σαν πρόγραμμα. Είχε κάποια μικρά σημεία. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι η εικόνα ήταν πολύ πολύ θετική και βοήθησε και την περιοχή και ο κόσμος κινήθηκε και αρκετές επενδύσεις γίνανε και το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό. Το μεγάλο το πρόγραμμα εντοπίζεται στο καινούριο το ΕΣΠΑ, το οποίο θεωρητικά είναι από το 2014 έως το 2020. Έχουμε αρχές του 2017 και έχουμε δει μόνο 4 προγράμματα περιορισμένου προϋπολογισμού. Τα προγράμματα του ΕΠΑΝΕΚ, τα οποία αφορούσαν το ένα την επιδότηση αυτοαπασχολούμενων με ποσοστό 100%, ένα πρόγραμμα νέας καινοτομικής επιχειρηματικότητας επίσης 100%, μια αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ένα πρόγραμμα για τον τουρισμό, τα οποία ήταν αρκετά δύσκολα στο να μπει κάποιος επενδυτής μέσα, γιατί οι προϋποθέσεις του προγράμματος ήταν αρκετά σκληρές. Δυστυχώς αυτά τα προγράμματα προκυρήθηκαν το Φεβρουάριο του 2016. Μέχρι στιγμής έχουμε ανακοινώσεις μόνο για το πρόγραμμα των ελευθερών επαγγελματιών. Είχε υποθεί ότι θα υπάρξει και δεύτερος κύκλος για τα συγκεκριμένα προγράμματα, γιατί ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που ενδιαφέρθηκε.
Δυστυχώς ούτε αυτό έχει γίνει μέχρι τώρα. Γενικώς υπάρχει μια τεράστια καθυστέρηση στο να βγουν στην επιφάνεια νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ και στο να αξιολογηθούν και να βγουν αποτελέσματα για τα ήδη υπάρχουσα. Όσοι συνήθως στη χώρα μας καθυστερούν τα πάντα και σε μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι η κατάρτιση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα στην αγορά γενικότερα και στον επενδυτή. Χάνεται η εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη είναι ένας παράγοντας ο οποίος είναι αρκετά σημαντικό στο να υλοποιήσει κάποιος μια επένδυση. Δηλαδή, ένας επενδυτής ο οποίος ζει σε μια χώρα με ένα σοβαρό, σταθερό φορολογικό και επενδυτικό σύστημα, πολύ πιο εύκολα δίνει τα λεφτά του για να καλυτερεύσει την επιχείρησή του και να προσλάβει κόσμο, από έναν επενδυτή ο οποίος ζει σε μια χώρα στην οποία τα πάντα γίνονται με ένα σπασμωδικό τρόπο. Συνεπώς, όσον αφορά το παλιό του ΕΣΠΑ, θεωρώ ότι ήμασταν σε καλό δρόμο. Όσον αφορά το καινούργιο του ΕΣΠΑ, πρέπει να γίνει δουλειά. Επίσης, υπάρχουν οι δράσεις του αναπτυξιακού νόμου, ο οποίος και αυτός για αρκετά μεγάλες επενδύσεις, βέβαια και για άλλη κατηγορία επενδύσεων, έτρεξε και τρέχει μέχρι τις 30 του μήνα με αρκετά προβλήματα, αρκετά δύσκολος νόμος. Σε ενημερώσεις που έχουν γίνει και από το Υπουργείο Οικονομικών, έχει τονιστεί ότι δεν υπάρχουν πολλά χρήματα, συνεπώς τα έργα θα είναι περιορισμένα, αλλά ακόμα και αυτά τα περιορισμένα έργα ας ελπίσουμε να υλοποιηθούν. Αναμένουμε επίσης προγράμματα λίντερ αγροτουρισμού, τα οποία στην περιοχή μας θα τρέξει η Ήπειρος Συναπτυξιακή και η ΕΤΑΝΑΜ για τις περιοχές της Πρέβεζας. Και αυτά αναμένουμε προκηρύξεις αρχές του χρόνου, δηλαδή στο πρώτο τρίμηνο του χρόνου, για επενδύσεις στον τουρισμό, αγροτουριστικού περιεχομένου, αρκετά ενδιαφέροντα προγράμματα, τα οποία και αυτά όμως δεν τα έχουμε δει ακόμα. Και φυσικά έχουμε και τα προγράμματα των αγροτών, δηλαδή το πρόγραμμα ενός αγροτών, το οποίο το ένα κλείνει τη Δευτέρα, την προσεχή Δευτέρα, και τα σχέδια βελτίωσης για εξυγχρονισμό αγροτικών εκμετάλλευσεων. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θέλουν τον χρόνο τους, θέλουν να τα τρέξουμε. Θέλουμε την κατάρτιση και την εκπαίδευση που θα πρέπει να έχουμε όλοι μας για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε για τις επιχειρήσεις μας και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ή με ημερίδες, είτε με οτιδήποτε άλλο, οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και είναι μια πολύ σωστή παρατήρηση, η οποία πρέπει να τεθεί ενδεχομένως και γραπτό στους αρμοδίους, ότι και οι επενδυτές χρειάζονται μια προετοιμασία και ένα προγραμματισμό και μια ενημέρωση στο πώς θα τρέξουν τα προγράμματά τους και πώς θα είναι πιο όριμοι να τα υποδεχτούν. Μάλιστα. Τι προτείνετε εσείς δηλαδή, ποιο θα είναι οι επόμενες κινήσεις που θα πρέπει να κάνει είτε ο επενδυτής για τις επενδύσεις του ή για τον εξυγχρονισμό του, είτε για να ενταχθεί. Πού θα απευθυνθεί δηλαδή? Κοιτάξτε, καταρχήν πριν, όταν βγαίνει ένα πρώτα προγράμματα πλέον στην Ελλάδα δεν γίνονται τα τελευταία 15 χρόνια εν κρυπτό, έτσι. Το ίντερνετ έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην πληροφόρηση του κόσμου. Σε πολύ γνωστές σελίδες όπως είναι πάνω στο ESPA.gr μπορεί οποιοδήποτε να δει τι τρέχει. Ναι. Κατερπισμένος να πάρει μια πρώτη εικόνα. Από εκεί και πέρα, επειδή τα προγράμματα έχουν οδηγούς προκήρυξης κτλ., οι λεπτομέρειες των προγραμμάτων συνήθως γίνονται και οι μερίδες από το φορέα διαχείρισης, δηλαδή διαχειριστική. Ναι. Σε συνεργασία με τα επιμελητήρια πάντα κάνει κάποιες ημερίδες. Βέβαια δεν γίνεσαι απολύτως σοφός από μια ημερίδα, ωστόσο ανεβαίνει σε ένα επίπεδο. Αυτό που πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να γίνει είναι ίσως ότι θα έπρεπε πριν από κάθε υλοποίηση σε αυτούς που έχουν περάσει στο πρόγραμμα, στους επιτυχώντες, να γίνεται ένα κατά τόπου σεμινάριο, το οποίο δεν είναι ανάγκη να είναι και πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή ένα τετράωρο, πεντάωρο αρκεί πιστεύω, στην οποία να γίνεται μια μικρή σωστή παρουσίαση στοχευμένη του προγράμματος με έμφαση σε κάποιες λεπτομέρειες όπως ας πούμε τους τρόπους πληρωμής, όπως τα τιμολόγια εξωτερικού, όπως το πώς διατηρούμε τον εργαλείο, πώς αγοράζουμε τον εξοπλισμό μας, προκειμένου και ο επενδυτής να είναι πιο συνειδητοποιημένος και πιο όριμος στην διαχείριση της επένδυσης. Μια και μιλάω για την υλοποίηση της επένδυσης, αξίζει να τονίσω ότι το μόνο μεγάλο θετικό βήμα το οποίο έχει γίνει τον τελευταίο καιρό στο θέμα των προγραμμάτων είναι ο καταπιστευτικός λογαριασμός. Επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι ο ρόλος των τραπεζών λόγω της κρίσης είναι αρκετά περιορισμένος και οι τράπεζες μας δυστυχώς δεν δανείζουν τις επιχειρήσεις μας, πολλοί κόσμοι δυσκολεύτηκαν στο προηγούμενο πρόγραμμα και να καλύψει μέρος του προγράμματος επειδή δεν υπήρχε τραπεζικός δανεισμός, αλλά και να προσκομίσει εγγυητική επιστολή για να πάρει την επιδότηση προκαταβολικά. Με το άνοιγμα του καταπιστευτικού λογαριασμού στις αρχές Δεκεμβρίου, συμβαίνει πλέον το εξής. Μπορεί ο κάθε επενδυτής, έχοντας επιπιστώσει τιμολόγια και έχοντας πληρώσει τη συμμετοχή του, δηλαδή σε ένα πρόγραμμα που έχει 50% επιδότηση, αν έχει πληρώσει το 50% του τιμολογίου, προσκομίζει τιμολόγια
στον φορέα διαχείρισης. Κάνει ηλεκτρονικά την αίτηση στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και μετά από ένα μικρό έλεγχο, το ίδιο το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων πληρώνει το υπόλοιπο του τιμολογίου στον προμηθευτή. Αυτό που καταλαβαίνετε, βγάζει τις τράπεζες από το κάδρο, διευκολύνει αφάνταστα τους επενδυτές και διευκολύνει και τη ρευστότητά τους. Αυτό αξίζει να το σημειώσουμε και νομίζω ότι είναι το καλύτερο νέο που ακούσαμε το 2016 από την πλευρά αυτό, των ότι να ξεμπλοκάρουμε από τράπεζες για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε. Βέβαια, ναι. Μεγάλο θέμα αυτό. Φυσικά θέλει και την ιδία συμμετοχή του επενδυτή, έτσι, να υπάρχει. Αυτό είναι απαραπαιτούμενο. Έτσι. Από εκεί και πέρα, αυτό που βλέπω και σε μερίδες που γίνονται, είτε από επιμελητήρια είτε οπουδήποτε αλλού, δεν υπάρχει έτσι η πρόθεση να συμμετάσχουν, να δουν, να μάθουν. Είναι, δεν υπάρχει, θα έλεγα ότι δεν είναι καθολικός έτσι. Ο συντονισμός, η προσέλκυση των επενδυτών. Δεν βλέπω έτσι συμμετοχή μεγάλη. Κάπου λίγο είναι παγωμένα τα πράγματα στις ημερίδες αυτές και δεν ξέρουμε ποιο τρόπο άλλο θα πρέπει να παρακινήσουμε τους επενδυτές για να γνωρίσουν το πρόγραμμα και το θέμα του ΕΣΠΑ. Κοιτάξτε, ίσως θα έπρεπε οι ημερίδες και οι εκδηλώσεις να μην γίνονται έτσι, έχουν μια φιλοσοφία και μια πολιτική. Το αποφασίζουμε μια εβδομάδα πριν και το κάνουμε. Αυτό ίσως είναι το μόνο λάθος το οποίο βρίσκω εγώ. Νομίζω θέλει μια προετοιμασία καλή. Θέλει μια καλή προετοιμασία και μια καλή επικοινωνία με τον κόσμο. Δηλαδή να γίνει καλή διασπορά στα μέσα ενημέρωσης, να φύγουν email αρκετά από το επιμελητήριο, να γίνει πάση μια προσπάθεια λίγο μεγαλύτερη. Μετά εξαρτάται για ποια περιοχή μιλάμε και για ποιο τόπο και για ποιο είδος επενδύσεων μιλάμε. Δηλαδή, αν μιλάμε για τον τουρισμό, γνωρίζω, ας πούμε, ότι στην περιοχή της Πρέβεζας, πολλοί κόσμοι δεν είναι στην Πρέβεζα το χειμώνα. Επομένως, αν γίνει ένα τουριστικό πρόγραμμα, κάποιοι μπορεί να μην είναι καν στην περιοχή για να τους ειδοποιήσουν ή να τους ενημερώσουν. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, απαιτείται προγραμματισμός και σπασμωδικές κινήσεις. Έχουν γίνει και κάποια λάθη παλαιότερα που κάποιες περιοχές τις απομονώνουν από να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, πριν 10 χρόνια, 12 χρόνια, δεν μπορούσαμε να ενταχθούμε σε προγράμματα όχι μόνο του ΕΣΠΑ, αλλά και οτιδήποτε άλλο για τον τουρισμό. Όπως επένδυσα εγώ συγκεκριμένα, δεν μπορούσα να ενταχθώ σε ένα πρόγραμμα, να βοηθηθώ και να αρχίζω να εξελιχθώ. Αυτό φταίει η πολιτική βούληση. Η κάθε περιοχή πώς εντάσσεται, δηλαδή εντασσόταν μάλλον παλαιότερα. Παλαιότερα υπήρχε μία μελέτη του ΕΟΤ αρκετά παλιά, η οποία κατέληξε τελικά σε μία υπουργική απόφαση, η οποία χώριζε τις περιοχές της Ελλάδας. Αυτό, δεν είναι όλες τις περιοχές. Κορεσμένες και σε μη κορεσμένες. Και δυστυχώς καθίσαν πάνω σε αυτή την απόφαση πάρα πολλά προγράμματα στο παρελθόν, επιμένω, τα οποία αφήσαν κάποιες περιοχές της χώρας απ' έξω. Να μπλοκάρουν, γιατί μπλοκάρεις τουριστικά όταν δεν έχεις ένα κίνητρο. Μπλοκάρεις σίγουρα, αλλά είναι και λίγο άδικο, γιατί το ότι μια περιοχή έχει 100 καταλήμματα σε μια παραλία δεν σημαίνει ότι και τα 100 καταλήμματα είναι καλά, πρώτον, και δεύτερον δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κι άλλα. Λοιπόν, ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Αυτή η στρέβλωση έχει φύγει πλέον το 2016, το βλέπουμε και στον επενδυτικό νόμο. Δεν υπάρχει κορεσμένες και μη κορεσμένες περιοχές. Από εκεί και πέρα, για τα μικρότερα καταλήμματα, δηλαδή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια κτλ., όντως, γιατί για τα τύπου αστέρων υπήρχε πάντα αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος τα δεχόταν με αυτή την επισήμανση που κάναμε πριν, η οποία πλέον δεν ισχύει. Για τα μικρότερα καταλήμματα όμως, πραγματικά, τα προγράμματα που είχαν βγει ήταν περιορισμένα. Δηλαδή, είχαμε ένα πρόγραμμα του 2009, μετά είχαμε ένα πρόγραμμα του 2013 και κάποια μικρά προγραμματάκια από το Leader, τα οποία όμως δεν είχαν πολλά χρήματα και συνήθως οι πιθανότητες επιτυχίας δεν ήταν και πάρα πολύ ψηλές. Επομένως, το κομμάτι το οποίο συνεισφέρει πραγματικά αρκετά στην ελληνική οικονομία και είναι αυτό το τουρισμό, και η δική μου η άποψη είναι ότι πρέπει να προσεχθεί περισσότερο, και όχι μόνο να προσεχθεί περισσότερο όσον αφορά τα καταλήμματα μόνο, πρέπει να προσεχθεί περισσότερο και όσον αφορά και την εστίαση και τα υγειονομικά ενδιαφέροντα. Όλα τα καταλήμματα. Τα οποία έχουν επιδοτηθούν, να θυμίσω, το 2009. Μάλιστα. Αυτό είναι λίγο άδικο για επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά κρατάνε και θεωρώ και εγώ ότι το να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις της εστίασης, ειδικά όσες έχουν να κάνουν τον τουρισμό, και την ποιότητα θα βελτιώσει των υπηρεσιών και καλύτερη εικόνα θα βγάλουμε προς τα έξω. Γιατί και ένας ξένος προφανώς θα θέλει να μπει σε ένα μαγαζί το οποίο είναι ανακαινισμένο, καθαρό, περιποιημένο. Βγάζει μια άλλη εικόνα ανακαίνησης, κάτι καινούργιο, από το να βλέπει συνεχώς αυτό που βλέπει
Πάντως, τα τελευταία χρόνια εμείς το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε στην Πρέβεζα ότι έχει αδικηθεί, γιατί δεν υπήρχε σε κάποια προγράμματα αναπτυξιακά τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να δώσει το κίνητρο στον κάθε άνθρωπο που είχε στην παράκτεια ζώνη είτε στην ενδοχώρα κάποιο περιουσιακό στοιχείο να το αξιοποιήσει και να το επενδύσει. Αυτό διακρίνεται και φαίνεται. Άρα είναι ο καιρός να τρέξουμε τώρα με τα καινούργια προγράμματα για να βελτιώσουμε τις παροχές υπηρεσιών και τις υποδομές των καταλυμάτων μας και τις περιοχές γενικότερα. Θέλει καλή συνεργασία, θέλει και για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί είναι σίγουρο ότι τα επόμενα χρόνια ο τουρισμός θα είναι στα παράλια της Πρέβεζας και γενικότερα στην παράκτεια ζώνη του Ιωνίου, οπότε θα πρέπει να το δούμε σύντομα και να το τρέξουμε όσο γίνεται νωρίτερα. Θέλεις κάτι άλλο? Για την περιοχή σας νομίζω ότι το αεροδρόμιο είναι ο παράγοντας που πρέπει να κάνει τους όσους εμπλέκονται στη διαδικασία του τουρισμού να τρέξουν αρκετά γρήγορα, γιατί νομίζω ότι οι εξελίξεις θα σας προλάβουν και έτσι, πρέπει να είστε... Ο μεγαλύτερος πυλώνας ανάπτυξης σίγουρα είναι το αεροδρόμιο του Ακτίου, που βοηθάει όλη την Ήπειρο, έτσι, και τα Γιάννενα ακόμη θα έλεγα. Θα είμαστε σε μισή ώρα θα είμαστε Γιάννενα πλέον με την Ιωνία εδώ, οπότε θα είμαστε πολύ κοντά και πολύ γειτονιά θα βρισκόμαστε. Θέλεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, Γιώργο, για την ενημέρωση? Έχουμε 2 λεπτά χρόνο ακόμη. Εγώ ήθελα να πω ότι και από την πλευρά των επενδυτών, γιατί το η μία πλευρά είναι το κράτος, χρειάζονται 2 για να γίνει μια επένδυση, πρέπει να υπάρξει έτσι και μια πιο... δηλαδή μην τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Υπάρχει αυτή δυστυχώς η νοοτροπία. Όχι, να ψαχτούμε και μόνοι μας για να βρούμε τη λύση. Ναι, μια ωριμότητα. Δηλαδή πρέπει ο κάθε επιχειρηματίας να ενδιαφερθεί. Να κοιτάξει την επιχείρησή του, να δει πού είναι πίσω, πού χωλαίνει, να κάνει ένα προγραμματισμό, να δει ότι το επόμενο χρόνο, ας πούμε, μπορεί να χρειαστεί να ανακαινήσω το κτίριο της επιχείρησής μου, τον μεθεπόμενο χρόνο θα χρειαστεί να αγοράσω εξοπλισμό, να έχω ένα στάνταρ κονδύλιο στην άκρη, γιατί ο τουρισμός απαιτεί οπωσδήποτε διαφήμιση. Θα ήθελα λοιπόν και από την πλευρά των επενδυτών να γίνεται μια προεργασία από μόνοι τους, και όχι μόνο όταν βγαίνουν προγράμματα. Γιατί τα προγράμματα είναι ένας μοχλός βοήθειας και τίποτε παραπάνω. Ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η στρατηγική είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει συνεχώς μέσα σε μια επιχείρηση. Θα σε αφήσω γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση των κρατών και πάντα γερός και δυνατός. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.